Κύριε Γκιόκα, καλώ ήρθατε. Γεια σας. Νομίζω ότι το ΚΚΕ έχει πολλούς λόγους να είναι πολιτικά ικανοποιημένο στην τρέχουσα συγκυρία και αναφέρομαι και στις δημοσκοπήσεις που σας δείχνουν πλέον στην ίδια θέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, Τρίτο Κόμμα, ήταν η τελευταία δημοσκόπηση τη Προράτα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, ήθελα ένα σχολείο για την είδηση που έχουμε φρέσκια. Ναι. Την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου αρχή γενομένης κιόλα από τις ευρωεκλογέ. Ναι, Πώς ότι. Πώ την βλέπετε αυτή την πρόταση. Ότι πρόκληση? είναι πολύ αρνητικό, μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Γιατί, ε, γιατί ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο αυτή, αυτή η εξέλιξη και αυτή η δυνατότητα συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία μέσω επιστολική ψήφου ανοίγει το δρόμο παραβίαση ακόμη και τη ίδια τη μυστικότητα τη ε, ψήφου. Ξέρετε, αυτό το θέμα είχε τεθεί για πρώτη φορά στη Διακομματική Επιτροπή το 2019, τότε που συζητάγαμε το, το ζήτημα της ψήφου των Αποδήμων, που είχε καταλήξει σε, μια πρώτη, σε, μια, σε, μια, σε ένα πρώτο νομοθέτημα, κτλ. Το οποίο βέβαια το ακύρωσε μετά η κυβέρνηση πριν λίγου πριν ε, μήνε. Ε, όταν ο άλλος δεν ψηφίζει μέσα από μια αυτοπρόσωπη συμμετοχή με, στο εκλογικό παραβάν και τα λοιπά, ε, στο σπίτι του ή στο χώρο δουλειάς του, εκεί μπορούν να επισέλθουν διάφοροι παράγοντες, πιέσεις, εκβιασμοί και τα λοιπά, που στην ουσία οδηγούν μπορούν να οδηγήσουν στην παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου και στη φαλκίδευση της και τη χειραγώγηση της, ε, της ψήφου. Και είναι πολύ αρνητικό το ότι αυτό από τη ακούσαμε και εμείς από, την, από τις εξαγγελίε του Πρωθυπουργού, θα αφορά και τους απόδημους, δηλαδή και όσους ψηφίζουν στο εξωτερικό και όσους ψηφίζουν στο, στο εσωτερικό. Για όσους ψηφίζουν στο εσωτερικό, δεν λύνει. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε καταρχά ε, καταρχάς το επιχείρημα της αντιμετώπισης της αποχής, ότι μπορεί και στους νέους να δοθεί, που βλέπουμε να είναι πιο απολυτικοί και να μην μετέχουν στις διαδικασίες, να δοθεί μια δυνατότητα μιας πιο εύκολης συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Από την άλλη, για όσου είναι στο εσωτερικό, λέτε ότι ε, είναι προβληματικό. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν σε περιοχέ εκτό του τόπου τη εκλογική του περιφέρεια. Δεν διευκολύνει και εκείνη ε, η επιστολική ψήφο. Θα σα πω, εμεί ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πρόσχημα. Είναι ένα πρόσχημα για να πετύχει άλλου στόχου. Γιατί στι τελευταίε εκλογέ και στι προηγούμενε εκλογέ του 2019, που θυμίζω και αυτέ είχαν γίνει μέσα στην τουριστική σεζόν, δηλαδή ναι, καλοκαίρι. Το... Ε, υπήρχαν τέτοιου είδου προβλήματα και εμεί τότε ω ΚΚΕ ε, είχαμε προτείνει μια σειρά, ε, μια σειρά τρόπους που θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να λυθεί. Όχι μόνο με διευκόλυνση των εργαζομένων άδειε από του εργοδότε που δεν δίνονταν, αλλά και μέσα από τη διαμόρφωση ειδικών εκλογικών καταλόγων, όπω υπάρχουν για άλλε κατηγορίε, παραδείγματο χάρη να ψηφίζουν με ειδικού εκλογικού καταλόγου. Ε, διαμόρφωση ειδικών εκλογικών καταλόγων, έτσι ώστε αυτό ο οποίο εργάζεται σε ζών, σε ένα νησί ή σε έναν σε ένα, ε, τόπο μακριά από τον τόπο που ψηφίζει, το τόπο κατοικία του, να μπορούσε να διευκολυνθεί για να ψηφίσει εκεί που δουλεύει. Δεν είναι λοιπόν στόχο του Πρωθυπουργού και τη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου ζητήματα. Κατά τη γνώμη μα, ε, αυτό που κάνει είναι να ανοίγει το δρόμο χειραγώγηση τη ίδια τη ψήφου. Και μάλιστα προσέξτε, δεν είναι μόνο θέμα δυνατοτήτων που ανοίγονται για παραβίαση τη ίδια τη μυστικότητα τη ψήφου. Γιατί ξαναλέω, είναι άλλο πράγμα εγώ. Πηγαίνω στο παραβάν. Αν, θα σα πω, η χειραγώγηση, αν εμένα ο εργοδότη μου αύριο θέλει να με πιέσει να ψηφίσω ένα συγκεκριμένο κόμμα, μπορεί να το κάνει. Ε, επειδή μιλήσατε για χώρου εργασία. Ε, μπορεί να το κάνει και τώρα που θα πάω να ψηφίσω και με φυσική παρουσία. Φυσικά, πάντα υπάρχουν πίεσει. Ε... Πάντα υπάρχουν πίεσει, δεν το συζητάμε αυτό. Όμω είναι, ε, είναι, διαφορετικό να πηγαίνω εγώ στο εκλογικό τμήμα και να είμαι μόνο μου στο παραβάν και είναι άλλο πράγμα. Ε, πώς το λένε, στο σπίτι μου ή στο χώρο δουλειά. Που είσαι πολύ πιο ευάλωτο. Είσαι πολύ, πάρα πολύ πιο ευάλωτο. Κατά συνέπεια, η μία πλευρά είναι αυτή. Mm. Και η δεύτερη είναι ότι υποβιβάζεται και η ίδια η έννοια τη συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία. Η ίδια η έννοια τη συμμετοχή υποβιβάζεται στο ταχυδρομό ένα φακελάκι. Αυτό είναι ακόμη πιο, ε, ακόμη πιο επικίνδυνο ε, είναι και ο... κατά τη γνώμη μας Επιστολική είναι και ένας επιπλέον λόγος... υπάρχει και σε άλλες ε, θε... χώρες σύμφωνη, και, 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 εκεί και υπάρχει η χρήση ξε... των ψηφιακών εργαλείων ε, είναι ένα ζήτημα, μια δυνατότητα εν πάση περιπτώσει που μας δίνει ε, η σύγχρονη Δεν τεχνολογική σημαίνει, εξέλιξη. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι απαραίτητα προς τη σωστή κατεύθυνση η αξιοποίηση. Να σας πω ότι πριν, λίγα, πριν λίγο καιρό ε, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, Είχε καθιερώσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε εκλογέ σωματείων, σε συνελεύσει σωματείων κτλ. Εμεί και τότε είχαμε ασκήσει έντονη κριτική. Άρα εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι η μυστικότητα τη ψήφου, που κατά τη γνώμη μα μπορεί να παραβιαστεί με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ό,τι στι σημερινέ συνθήκε και ο ψηφοφόρο να είναι πολύ πιο ευάλωτο σε πιέσει και εκβιασμού. Και το δεύτερο είναι η ίδια η αξία τη συμμετοχή. Σε μια εκλογική διαδικασία, ή σε μια, είτε αυτό είναι εκλογέ, είτε αυτό είναι συμμετοχή σε ένα σωματείο, σε μια Βάει. συνέλευση κτλ. Αντιλαμβάνομαι ότι η θέση του ΚΑΠΑ θα είναι, είναι αρνητική. Αδέντη. Είναι αρνητική, είναι καταγγελτική, mm -hmm. και εδώ πρέπει να τοποθετηθούν. Όλα τα κόμματα απέναντι σε αυτή την εξαγγελία του, του Πρωθυπουργού και τη κυβέρνηση, που κατά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Το αναμένουμε. Προφανώ θα υπάρχει τοποθέτηση και από τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, για να έρθουμε στι ευρύτερε πολιτικέ εξελίξει και στο νέο πολιτικό σκηνικό που έχει ε, διαμορφωθεί μετά και τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Είμαστε εν ώψη και των ευρωεκλογών. ΚΚΕ με πολύ αυξημένη δύναμη ε, σε σχέση ε, με τα, και με τα υπόλοιπα κόμματα τη ε, αντιπολίτευσης, ε, υπάρχει πύχη για τι ευρωεκλογέ, συγκεκριμένο στόχο. Εμεί στόχου αριθμητικού ή στόχου θέσεων, δεύτερη, τρίτη θέση κτλ., όπω ξέρετε, δεν, ε, δεν, βάζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φιλοδοξούμε να είναι το κόμμα να καταγράψει όσο γίνεται μια μεγαλύτερη εκλογική άνοδο. Εσεί δεν βάζετε πάντω, αλλά πολλοί λένε ότι το ΚΚΜ μη, μη σα κάνει έκπληξη, αν το ΚΚΕ είναι και δεύτερο κόμμα. Μακάρι να συμβεί. Λέω όμως ότι αυτό που για μας είναι το, το κρίσιμο ε, είναι ότι μπορεί στις σημερινέ συνθήκες και έχοντας ένας κόσμος βγάλει και ορισμένα συμπεράσματα ε, και από το πώς εξελίχθηκαν άλλα κόμματα, συνολικά το πολιτικό σύστημα κτλ. Μπορεί να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, όχι μόνο, όχι μόνο στην κάλπη. Κατά τη γνώμη μας είναι κρίσιμο ένας κόσμος ο οποίος... Ε, εκφράστηκε και το προηγούμενο διάστημα και στη, και, στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, στη διπλή μάχη των βουλευτικών εκλογών, αλλά και στη μάχη των τοπικών ε, εκλογών, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και να δυναμώσει τα μέτωπα πάλι, τα οποία έχουμε στη, στη, στο πλαίσιο τη ίδια καθημερινότητα. Έχουμε μεγάλα μέτωπα ανοιχτά, είναι τα ζητήματα του φορολογικού, με μεγάλε κινητοποιήσει που κάνουν οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίε, επιστήμονες, επιστήμονε. Είναι το ζήτημα τη ακρίβεια, ένα τεράστιο ζήτημα των διεθνών εξελίξεων. Η εξελίξη στην Παλαισίνη με, τη, ε, η γενοκτονία ουσιαστικά που επιχειρεί το κράτο του Ισραήλ ή τα ελληνοτουρκικά. Κατά τη μα είναι κρίσιμα με το Παπάλης, που εκεί μπορουμε να συναντηθούμε με εργαζόμενου, λαϊκά στρώματα από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ε, και, ε, φυσικά... Η πρόσκληση σα, το προσκλητήριο αυτό αφορά μόνο του εργαζόμενου τα ε, ψηφοφόρου άλλων κομμάτων, ή θα μπορούσατε ε, να συμπορευτείτε και με στέλέχη. Άλλων κομμάτων που πλέον έχουν αποχωρήσει. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για στελέχη τα οποία έχουν υλοποιήσει στην ουσία και έχουν δοκιμαστεί στην εφαρμογή μια συγκεκριμένη πολιτική, προφανώ αυτό δεν, δεν ισχύει. Αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε για ανθρώπου που προέρχονται από το συνδικαλιστικό κίνημα, που προέρχονται από την τοπική διοίκηση ε, ή προέρχονται από άλλου ε, χώρου και κινήματα κτλ., που βεβαίω εκεί πέρα ε, καλεί αυτόν τον κόσμο σε συμπόρευση έχοντα βγάλει και αυτό ο κόσμο κάποια συμπεράσματα. Και υπήρχε τέτοια συμπόρευση. Ξαναλέω και στι βουλευτικέ εκλογέ, στι διπλέ και στι τοπικέ εκλογέ, υπήρχαν και άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματο χάρη προερχόμενοι, οι οποίοι συμμετείχαν και ω υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και τη Λαϊκή Εισπήρωση σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον κόσμο προφανώ απευθύνει την ισχύρα φιλία, συμπόρευση, κοινή δράση κτλ. Άλλο όμω είναι αυτό και είναι άλλο πράγμα βουλευτέ. Τέο Υπουργή, ε, οι οποίοι Αντίστοι. έχουν δοκιμαστεί. Και αν θέλετε να σας πω, ε, και με τη διάσπαση τώρα που έγινε στον ε, ΣΥΡΙΖΑ και με την αποχώρηση των 9 συν 2 βουλευτών, η, η δήλωση αποχώρησης δεν αμφισβητεί την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Ίσα-ίσα αυτοί αποχωρήσανε κρατάντας τη σημαία της υπεράσπισης της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 που κατά τη γνώμη μας είχε πολύ αρνητικές συνέπειες στον ελληνικό λαό. Άρα τελείο. εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει προοπτική προφανώς, συνεννόηση προφανώς. και συζήτηση. Επίσης, uh, uh, κύριε Γκιόκα... Uh... Στο ε, θέμα των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ποια, η, η διάσπαση, όπως είπατε, η φθορά που βλέπουμε, ενό κόμματο το οποίο ε, κυβέρνησε ε, πολύ πρόσφατα και ε, σε πολύ δύσκολες περιόδους. Ε, ποια είναι η, η εκτίμηση που κάνει το ΚΚΕ, πώς την ερμηνεύεται αυτή την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ε, έχουμε πει ότι πρόκειται για την τελική φάση, την τελευταία φάση, μιας προδιαγεγραμμένης λίγο ως πολλή και ενό ιδεολογικού και πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού ε, που βιώνουν συνήθως τέτοια κόμματα τα οποία από τη μια μεριά κάνουν ένα εμπόριο ελπίδας ε, και όσον αφορά ε, στην, την πολιτική που εφαρμόζουν τσακίζουν το λαό, ψηφίζουν αντιλαϊκά μέτρα, μνημόνια ε, και ούτω καθεξής. Το ζήσαμε παλιότερα και με το ΠΑΣΟΚ. Ε, νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν είναι ζήτημα μια συνωμοσία, να το πω έτσι. Απλά ότι ήρθε ένα υποψήφιο από το εξωτερικό, από το πουθενά και, έκανε, να το πω, και κατέλαβε το, το, κόμμα. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι μια πολύ επιφανειακή, κατά τη γνώμη μα, εκτίμηση. Mm -hmm. Βεβαίω η ηγεσία Κασελάκη εκφράζει αυτό τον εκφυλισμό. Εκφράζει αυτό τον εκφυλισμό. Αλλά εδώ μιλάμε για συλλογικέ αποφάσει που οδήγησαν σε αυτή την πορεία που τι πήραν όλοι μαζί. Και αυτοί οι οποίοι ε, μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αυτοί οι οποίοι αποχωρήσαν από το, το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγε για παράδειγμα τι προάλλε έναν, ε, νομίζω τον κύριο Παπά, ε, που είναι με την. Έχει παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ. να καταγγέλει τον ε, Τζακαλώ ή τον Κατρούγκαλο κτλ. για το μαξιλαράκι των 37 δι ε, ή για το ασφαλιστικό κτλ. Με συγχωρείτε, εδώ η υποκρισία ξεπερνάει κάθε όριο. Δεν ήταν οι συλλογικέ αποφάσει που ο όλο ΣΥΡΙΖΑ πήρε, εφάρμοσε και υλοποίησε σε βάρος του, του ελληνικού λαού. Δηλαδή... Ναι, να δούμε πώς θα απαντηθούν και στην παρουσία και των δύο σχημάτων ναι. πλέον στη Βουλή όλα αυτά. Θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα ε, που έχει τραυματίσει την ελληνική κοινωνία και πυροδότησε και κριτική και στο ΚΚΕ, την τραγωδία των τεμπών. Γιατί εξεταστική για τα τέμπη και δι σε βάθος χρόνου, και όχι προανακριτική η θέση του ΚΚΕ, ε, η αντιπολίτευση, ε, τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση, σα κατηγόρησαν επ' αυτού ότι ουσιαστικά διευκολύνεται την κυβέρνηση. Καταρχήν, εμεί δεν το βάλαμε ποτέ αντιπαραθετικά. Δεν είπαμε ναι στην εξεταστική και όχι στην προανακριτική. Εμεί είπαμε ναι στην εξεταστική. Ε, προτείναμε την, προτείναμε εξεταστική την εξεταστική. Προφανώ και ψηφίσαμε και την πρόταση για να προανακριτική, προ την οποία κατέθεσε και το Πασό και ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκ του αποτελέσματο προκύπτει το εξή, που είναι πολύ κρίσιμο. Ότι αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ για συγκρότηση εξεταστική επιτροπή, την οποία αναγκάστηκε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί θυμίζω ότι η εξεταστική. Αναγκάστηκε, μήπω τη έδωσε μια διέξοδο. Αναγκάστηκε κατά τη γνώμη μα, γιατί ξε, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τη διάταξη του συντάγματο αυτή η επιτροπή εξεταστική θα μπορούσε να συγκροτηθεί και χωρί τι ψήφου τη. Με 120 ε, ε, ψήφους, με 120 βουλευτές δηλαδή, με βάση την αναθεώρηση του συντάγματος, μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή μόνο από τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Ε, και φυσικά αυτό το, αυτή την πρόταση την υιοθέτησαν τελικά και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που την κατήγγειλε στην αρχή, μετά την έκανε αναδίπλωση και την υιοθέτησε, με εξαίρεση το, το ΠΑΣΟΚ. Εμείς θεωρούμε ότι η εξεταστική επιτροπή, Μπορεί να εξετάσει το σύνολο και των πολιτικών ευθυνών και των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα των τεμπών, αλλά και των, ποινικών, και των ποινικών ευθυνών. Μπορεί να εξετάσει τα πάντα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και πολιτικέ ευθύνε, είναι η πολιτική. Που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα του σιδηρόδρομου και όχι μόνο, αλλά συνολικά στι ε, μεταφορέ: ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση, μείωση προσωπικού, αλλά και όσον αφορά τι ποινικέ ευθύνε που πρέπει να ερευνηθούν για συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν αυτή την, ε, την πολιτική. Κύριε Γιώκα, θα δούμε, γιατί δυστυχώ η εμπειρία μα από όλε τι εξεταστικέ επιτροπέ κατά καιρού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι ότι φτάσαμε στο φω και στην όχι, αλήθεια. Βέβαια. Ελπίζουμε αυτή να αποτελέσει. Όχι, βέβαια, αλλά είναι, είναι, είναι ένα, ένα μέσο ανταποκρινόμενοι και στο αίτημα των ίδιων των συγγενών που ζητάνε έρευνα σε βάθος, και σε βάθος, χρόνου προκειμένου να ερευνηθούν μια σειρά ζητήματα και σε επίπεδο βουλή, πέρα από την τακτική δικαιοσύνη γιατί ξαναλέω αν δεν υπήρχε η πρόταση αυτή του ΚΚΕ σε επίπεδο βουλή. Δεν θα γινόταν καμία διερεύνηση. Θα κλείνε το θέμα με την απόρριψη των προανακριτικών επιτροπών. Κύριε Γιώκα, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο τη Ναυτεμπορική μαζί μα. Ο κύριο Γιάννη Γιώκα, βουλευτή του ΚΚΕ.